Κυρίε και κύριοι, καλώ ορίσατε στον Ελέφαντα στο Δωμάτιο. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλή. 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 Σε όλου. Με υγεία. Και θα να ευχηθούμε και καλές επιτυχίε στη νέα κυβέρνηση που θα είναι το σημερινό μα θέμα. Ο ανασχηματισμό και όχι τόσο τα πρόσωπα, τα πρόσωπα θα τα δούμε στην, στην πορεία, όσο ω πολιτική πρακτική, ω μέρο τη α... Προεδρία Νίκου Χριστοδουλίδη μετά από 10 μήνε να κάνω μια εισαγωγή με άποψη και να πούμε κάποια περισσότερο δεδομένα στην αρχή. Λοιπόν, πρόκειται για τον μεγαλύτερο ανασχηματισμό που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της κυπριακής δημοκρατίας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, στους δέκα μήνες, μήνες κανένας πρόεδρος δεν άλλαξε, εκτός αν ήταν υποχρεωμένος, κανέναν υπουργό πόσο μάλλον εδώ που έκανα και τα μαθηματικά μέσα σε 10 μήνες άλλαξε το 37% της κυβέρνησης. Δεν υπολογίζω τους επιτρόπους, υπολογίζω Ούτε υπουργούς. Να Ούτε Ναι, είναι ένα από τα θέματα που θα ήθελα ναι. να συζητήσουμε διότι ανακοινώνονται λες και είναι το ίδιο. Όχι. Ο επίτροπος, Όχι. ο υφυπουργός Όχι. και ο υπουργό λες και είναι το ίδιο. Άρα το ένα σημείο που για μένα είναι σημαντικό είναι ότι είναι ο μεγαλύτερο στο συντομότερο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης. Αυτό στο μυαλό το δικό μου λέει και αναλόγω του πώ το βλέπει κάποιο ότι ο πρόεδρο της Δημοκρατία αναγνώρισε ότι είχε κάνει όχι λανθασμένε επιλογέ ατόμων τόσο πολύ, όσο ενδεχομένω αν θέλει και τα κριτήρια που είχε θέσει τότε. Είχε γίνει λίγο εχμάλωτος των κριτηρίων και προσπάθησε να αποδεσμευτεί από αυτά σε αυτόν τον, τον ανασχηματισμό. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω και να τα κουβεντιάσουμε είναι ότι ε, αυτός ο ανασχηματισμός, αυτό, το θέμα είναι μια φαγούρα θα έλεγα, δέκα μηνών, κυριολεκτικά από την πρώτη μέρα αυτής της κυβέρνησης, να θυμίσω ότι ε, η κυβέρνηση ανακοινώθηκε καθαρά Δευτέρα. Αναμενόταν ότι θα ανακοινωνόταν από πριν το Σαββατοκυριακό του Καθαρά Δευτέρα, από την πρώτη μέρα είχε θέμα συζήτηση για, τον, για την κυβέρνηση. Α, ο Άρετα, με βάση τα κριτήρια που είχε θέσει τότε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, μετά ξεκίνησε το θέμα του Υφυπουργού Πολιτισμού, του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξεκίνησε τον Απρίλιο και πήρε, νομίζω, μέχρι το καλοκαίρι για να παρετηθεί. Ακολούθησε η κόντρα της Υπουργού Υγείας, τη uh, κυρίας κυρία Κανάρη με την Γενική Διευθύντρια του, του Υπουργείου. Την του κυρία Μερνακή, που θριαμβολογούσε χθε. και αυτό θα το δούμε. Ναι. Αυτό δεν αφέθηκε άλυτο από τον περασμένο Αύγουστο. Ακολούθησε η δημόσια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον της Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχιού Αστυνομίας για την τροπή και κλείσαμε τον Σεπτέμβριο με την παρέτηση της αναπληρώτριας κυβερνητικού εκπροσώπου της Δόξας Κομοδρόμου. Άρα η, η κυβέρνηση βασάνισε τον κύριο Χριστοδου, η του βασάνισε τον κύριο Χριστοδουλίδη αλλά και τον τόπο αυτούς τους, δέκα μήνες. Αυτά ως εισαγωγή με άποψη και θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Ε, συνολικά σε δέκα μήνες αλλάξαν 7 μέλη αν λάβουμε υπόψη ότι είναι και ο κύριο Χατζογιάννη ναι, και η ναι, ναι. δόξα ναι. Άρα... Από 19 υπουργού, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. από 11 υπουργοί, ναι. 6 υφυπουργοί και 2 ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο αναπληρωτή του ναι. είναι 19. 19 Και άλλαξαν, Αλλάξαν 7. 7. 7 δηλαδή, το 37%. Είναι το 37%. Ναι. Στου 10 μήνε, όπω λε. Ορθά, αυτό είναι πρωτόγνωρο. Για μένα δηλώνει ένα και μόνο πράγμα αυτό Α, την παραδοχή της αποτυχίας της κυβέρνησης τους προηγούμενες. Ε, δεν νοείτε και, παρακολουθώντας και, και από το εξωτερικό, δεν βλέπω να γίνονται ανασχηματισμοί σε τόσο δύσκολο χρονικό, σε, σε, σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα για να κάνει ένα σχηματισμό σε, μέσα σε 10 μήνε πριν κάνει συμπληρωθεί ο χρόνο, το ξέρει όταν είσαι υπουργό. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται και κάποιο καιρό να μάθει το σύστημα. Να μάθει το χου να μάθει λίγο τη δημόσια <coughs> υπηρεσία. Ε, υπάρχει μια κληρονομιά την οποία πρέπει να διεκπαιρεώσει για να αρχίσει να παράγει έργο. Έργο, κατ' εμένα, που ήμουνα σε τρία χαρτοφυλάκια και ήμουνα στο Υπουργικό του Αναστασιάδη για δέκα χρόνια, ε, δεν μπορείς εύκολα να παράξεις και να φανείς τους πρώτους δεκα μήνες. Κατ' εμένα αυτό είναι δεδηλωμένη αποτυχία τη συνολικής κυβέρνησης. Ε, το δεύτερο που πολλά, πολύ σωστά είπε, ήταν για τα κριτήρια. Τα κριτήρια, εγώ νομίζω, οφείλει να λογοδοτήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ίδιος είχε αναγάγει το διορισμό, το διορισμό του Υπουργικού Συμβουλίου στα λόγια τα δικά του ως την ύψιστη πολιτική πράξη. Yeah. Το πολυδιαφήμισε προεκλογικά. Αυτή την ύψιστη πολιτική πράξη για την οποία διατυμπάνιζε ο ίδιο ότι ήταν πανέτοιμο, ότι είχε ένα μαύρο βιβλιαράκι με ανθρώπου οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό και θα έρθουν Κύπρο. Και έβαλε ο ίδιο κάποια κριτήρια, αυτά τα κριτήρια τα ανέρεσε πλήρω. Και απλώ να αναφερθώ μόνο σε δύο από τα κριτήρια. Τα δύο τα κριτήρια, το ένα ήταν ότι δεν θέλει πρώτο κλασά τα τελέχη κομμάτων, αλλά τεχνοκρατικό υπουργικό. Αυτό το ανέρεσε πλήρως με αυτόν τον ε, ανασχηματισμό. Και το δεύτερο, η ίση ε, εκπροσώπηση γυναικών. Η ίση εκπροσώπηση γυναικών για τον Πρόεδρο <κυρίζει> ήταν δεδηλωμένη προεκλογική δέσμευση mm -hmm. αρκετό καιρό πριν. Είδαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και ανα... μα διαβεβαίωσε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ότι ξέρετε, θα φτάσουμε στο 50% και τώρα, με τον πρώτο ανασχηματισμό, φεύγουν δύο γυναίκε και έρχεται μία στα... Στα... στα Υπουργεία. Άρα, εγώ και νομίζω ότι το συζητήσαμε αυτό. Τα κριτήρια εκείνα τα θεώρησα λαφθασμένα, mm -hmm. επικοινωνιακού mm -hmm. χαρακτήρα και παροχημένα. Βρε καλού ανθρώπου και βάλε του χωρί να έχει δεσμεύσει για το προφίλ του. Αυτή τη στιγμή. Νομίζω ο ίδιο ο οποίο το πολυδιαφήμισε αυτό το πράγμα, οφείλει να λογοδοτήσει αφού διατυμπανίζει πάντα και για την λογοδοσία, γιατί τα ίδια τα κριτήρια του για τα οποία δεσμεύτηκε τα έχει αναιρέσει. Είναι με αμυγό πολιτικό ανασχηματισμό αυτό, με πρωτοκαλασάτα. Εγώ θα την μπορούσα να τη χαρακτηρίσω και μια δικοϊκή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αυτό, ήθελα να το συζητήσουμε, διότι όντω υπάρχει αντίληψη ότι ο νικητή από τα συνεργαζόμενα κόμματα αυτού του ανασχηματισμού είναι το δίκο. Και διαρωτώ με γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη. Είχε δύο υπουργού στο δίκο, σε μιλώ για αυτού που ανασχηματιστήκαν, την κυρία Κουκίδου. Ο κυρία Κουκίδου δεν είναι η του δίκο. Ούτε μέλο του κόμματο του Δίκο ήταν. Δεν ναι, προερχόταν ήταν από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Μετά διαφωνούσε, ήταν πιο ακραία στι απόψει για το Κυπριακό. Ήτανε, ε, υποστήριξε τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Θα εκπρόσωπο του Δήκου. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι μία δική υποψήφιο. Το λέω με την λογική του ότι ήταν, ήταν πρόταση του Δίκο. στην δημιουργία Εντάξει, του. Οι προτάσει θα τι διαχώριζα από το προφίλ του πολιτικού. Και αυτή τη στιγμή, εγώ βλέπω προφίλ πολιτικών. Αντιπρόεδρο. Ναι, ναι, του όχι. άλλη ήταν η ερώτηση. Ναι. Αν, από αλλού ξεκινήσαμε. Ναι. Επί, μένω στο εν αντίληψη ότι το δίκο έχει κερδίσει σε, αυτή την, σε αυτόν τον ανασχηματισμό. Δύο υπουργοί πιστώνονταν στο δίκο, α το βάλουμε ναι, έτσι: η κυρία Κουκίδου και η κυρία Κανάρη. Πλέον, ο κύριο Χαρτσότη που θα αντικατασ, αντικαταστήσει αύριο την κυρία Κουκίδου δεν μπορεί να πιστωθεί στο δίκο. Ο κύριο Δαμιανό, ναι, μπορεί να πιστωθεί και με το παραπάνω, είναι το πιο υψηλό βαθμό κομματικό στέλεχο σε μια κυβέρνηση που ξεκίνησε ο κύριο Χριστοδουλίδη λέγοντα ότι δεν θα έχει κομματικά στέλεχη. Άρα, μόνο με αυτή την άσκηση, γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη για το ΔΕΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε καθαρόεμου με ταυτότητε του ΔΕΚ. Και όχι μόνο με ταυτότητε, αλλά και αξιωματούχου κάποιοι εξ αυτών. Ο, ο, ο Μιχαήλο Δαμιανό, ναι, αυτό το είπαμε ο τη εργασία ο κύριο Παναγιώτου, καθαρό εμοστέλεχο. μάλιστα λοιπόν, ήταν προέδρος και εμισθός, ήταν προέδρος της του Δίκο, πρόεδρο τη ΝΕΔΙΚ. Mm -hmm. Ο ο ο, Μάγκης, ο Κεραυνός, καθαρό έμο προσωπικό φίλο του Τάσου, γραμμένο εδώ και χρόνια στο Δίκο. Διετέλεσε υπουργό του Δίκο με κομματική ταυτότητα. Το παιδεία. Έτσι του δικο mm -hmm. Όχι τόσο μεγάλο τελεχώς, αλλά του δίκο. Ενέργειας το ίδιο. Άρα ε, είναι κάπως διαφορετικό από αυτό που αλλά <συσίλω> όλοι λέμε για την Ιρκή. όλοι αυτοί ναι, αλλά αυτή τη στιγμή Μόνο βλέπουμε, ο ήρθε. βλέπουμε <συσίλω> ότι με αυτές τις προσθήκες, <συσίλω> <συσίλω> με αυτές τις προσθήκες <συσίλω> οι οποίες ε, γίνονται και με τον κύριο... Τον Παλατιδόν. Ναι, ο, ναι ο, Χαραλάμπος ο, ο, είναι επίτροπος. Είπαμε ότι θα τα σμίξουμε. απλώς επειδή το βλεπουν ε, Ω ξεχωριστό αυτό το, το, το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα μου μπορούσε καλύτερα να ήταν μια δικοϊκή κυβέρνηση. Έτσι, με κάποιε προσθήκε ε, του ευρύτερου χώρου ε, του κέντρου, τη ΕΔΕΚ, στέλεχο πάλι τη ΕΔΕΚ, άρα γίνεται πάλι πιο πολιτικό το, το Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, στέλεχος Uh, ήταν του Δίκο, τώρα δεν ξέρω αν είναι στη Δίκο ο κύριο Πάλμα, mm -hmm. αλλά με πολιτικό. Ο Πάλμα, πολιτικός... να σου ανοίξουμε μια, μια Νομίζω, χρειάζεται να το ψάξουμε, αλλά νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή το ρεκόρ του να έχει υπηρετήσει σε τρει διαφορετικές κυβερνήσεις. Ναι. Ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Τάσου Παπαδόπουλου, υφυπουργός παρά το πρόεδρο ναι. επί Νίκου Αναστασιάδη και υπουργός άμυνας από αύριον Νίκου Χριστοδουλίδη. Ε, προσπάθησα να δω αν έχει άλλου. Πήχε ο Κώστα ο Καδίς. Ήταν και επί Τάσου Παπαδόπουλου και επί Νίκου Αναστασιάδη. Ναι, ήταν δύο, δύο κυβερνήσει. κυβερνήσεις. Δεν μπόρεσα να βρω άλλον που έκανε σε τρει. Ήταν, ήταν, και μέλο νομίζω του οργανισμού πριν. Ο, uh, ο Βασίλη ο, ο Ο, Καδή. Μπορεί. Αλλά μιλούμε για, για υπουργικό συμβούλιο. 네. Ούτε, ούτε, εγώ νομίζω Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο με τρει κυβερνήσει. Εντάξει. Ιδεολογικά κυβερνήσει ε, όμω ναι, κεντροδεξιά. Για, για να το πάρω πίσω. Δηλαδή όλα αυτά Γιώργο, τα άτομα. συγγνώμη, ήταν και ο Γιώργο Ιακώβου, να θυμίσουμε, ναι. υπουργό εξωτερικών και ήταν, επί ο, Σπύρου ναι, Κυπριανού ναι. και επί Γιώργου Βασιλείου ναι. και μετά ήταν και υποψήφιο πρόεδρο υποστηριζόμενο ναι, ναι, από ναι, το ΑΕΚ. Δύο υπουργοί, δύο, δύο κυβερνήσει υπουργ, και αυτέ. Ε, δύο κυβερνήσει. Άρα υπάρχει αυτό. Είναι καθαρά πιο πολιτικό το υπουργικό. Με καθαρά μεγαλύτερο χρώμα του λεγόμενου κέντρου και δι του δίκου. Και ενδεχομένως αυτό να είναι και ως αποτέλεσμα των α, επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, που το Δίκο ένιωσε ότι θέλει α, μια ενδυνάμωση. Πάνε ευρωεκλογέ. στις ευρωεκλογέ απειλείται. Νομίζω κάναμε την πρόβλεψη, και εγώ συνεχίζω Εσύ να κάνω την κάνω την πρόβλεψη, εγώ ότι, το είμαι και ο ότι το Δίκο θα έρθει τέταρτο, θα χάσει τον ρόλο του ω τρίτο κόμμα. Mm -hmm. Έτσι Αυτή είναι η δική μου η πρόβλεψη, η οποία και καταγράφεται. Και αυτή τη στιγμή επειδή νιώθει την καυτή ανάσα α, του ΕΛΑΜ θέλει ενδυνάμωση στην κυβέρνηση για να έχει παραπάνω έρισμα α, όπως αυτό το οποίο Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα ένας συμπέρασμα που βγάζω από το σχηματισμό είναι ότι δεν ξέρω αν το βγάζει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Ε, είχε δημιουργήσει την εντύπωση στην πρώτη κυβέρνηση ότι... Το να είσαι κομματικό τέλεχο είναι κάτι. Το απαξίωσε. Το, το απαξίωσε. Και ε, θεωρώ πολύ λαθασμένα. Όσο δικαίωμα αν έχει κάποιο που δεν πάει τα κόμματα να έχει εμπλοκή και φωνή στην πολιτική, το ίδιο τουλάχιστον δικαίωμα αν έχει και κάποιο που συμμετέχει στην κομματική ζωή του τόπου. Δεν είναι οτιδήποτε κομματικό βρώμικο. Ε, και αν θεωρούμε ότι η αποχή πρόβλημα στη δημοκρατία. Τουλάχιστον οι κομματικοί πάνε και ψηφίζουν, οι μη κομματικοί κάποιοι πάνε, κάποιοι δεν πάνε. Άρα έχουμε εδώ και μία, εσύ νομίζει, είναι αναγνώριση του. Το, το, αναγνωρίζει ο Νίκο Χρυστοδουλίδη ότι. Α μην πούμε, να κάνουμε λάθο, ότι δεν είναι μία σμανή κομματική. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων. Ναι. Το αναγνωρίζει. Αλλά εγώ πριν. Δεν είναι ότι έχω μέσα πριν, και Κοιτάξτε, εγώ είμαι σίγουρο ότι πιέσει. Εγώ προσωπικά, παρά mm -hmm. τα όσα γράφονται, ε, αλλά οφείλει να λογοδοτήσει γιατί ο ίδιο διατυμπάνιζε προεκλογικά. Και για να το θέσουμε και σε έναν πιο ιδεολογικό υπόβαθρο, το γεγονό ότι προεκλογικά ε, διατυμπάνιζε ο ίδιο ότι εγώ δεν θα έχω κομματικά στελέχη ε, μιλώ με την κοινωνία, αυτόν είναι και αυτή η έμμεση απαξίωση του πολιτικού συστήματο, το οποίο έχει πολλά κακά, αλλά αυτό είναι ιδίωμα. Του λαϊκισμού. Όταν ανοίξει, τι σημαίνει λαϊκισμό στα πολιτικά λεξικά, είναι η απαξιώση όλου του συστήματο. Mm -hmm. Έτσι, επειδή εμεί είμαστε οι άφθαρτοι και θα φέρουμε το. Αυτό είναι ο λαϊκισμό. Όχι να τάσει. Αυτό είναι η δημιουργία». Έτσι. Και στην Κύπρο δυστυχώ τα συγχύζουμε αυτά τα πράγματα. Άρα, με καθερά μια λαϊκίστικη προσέγγιση προεκλογικά, απαξιώνοντα όλο το πολιτικό σύστημα, ο ίδιο και εγκλωβίζοντας κάποιους για να τον υποστηρίξουν, ε, έκανε αυτό που έκανε και αυτή τη στιγμή αυτοαναιρείται, διότι και ο ίδιος είναι μέλος αυτού του πολιτικού mm -hmm, κατεστημένου, mm -hmm. το οποίο εν απαξίωσε για επικοινωνιακού, λαϊκίστικους και προεκλογικού λόγους. Έτσι θεωρώ. Το... Τώρα, εγώ βλέπω ακόμα έναν πολιτικό μήνυμα από αυτόν τον ανασχηματισμό, ότι... Έχει χωνέψει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ότι τουλάχιστον για τώρα συναγερμό διώκ. Διότι, να θυμίσω ότι η όλη συζήτηση για τον ανασχηματισμό είχε ξεκινήσει και υπήρχε αυτή η φημολογία ότι, ε, ξέρει, να τον αφήσουμε για μετά τι ευρωεκλογέ για να έρθει και ο συναγερμό μέσα. Δεν θα έρθει ο συναγερμό. Ακριβώ. Έκαμε την πρόσκληση στο συναγερμό δημοσίω, εκεί ενδεχομένω να έθιξαν τα κόμματα που συνεργάζονται μαζί του ακόμα μια φορά. Ε, σε αυτόν τον ο, ανασχηματισμό θα έλεγα αν τον επίτροπο ορεινών περιοχών διαβάζοντας τα βιογραφικά ο οποίος ο άνθρωπος είχε μια θητεία στην Εδησή ε, δεν το εχειρίστηκε ούτε εδιόρισε ούτε για να προκαλέσει αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μετά τον Ιούνιο θα ξανακάνει ένα σχηματισμό ε. για να αρτιωθεί. Εμένα να... η διάγνωση <συρίζει> μου είναι ότι, μάλλον η ανάγνωση μου, είναι ότι ε, το έχει χωνέψει προκαιρού ότι ο Συναγερμό δεν πρόκειται επίσημα να μετέχει στην κυβέρνηση. Ε, και σίγουρα και για την Ανίτα, την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα ήταν red flag, κόκκινο πανί, αν προσπαθούσε να υπουργοποιήσει πρωτοκλασάτα στελέχη. Τώρα, γιατί ο Συναγερμό δεν θα βάζει στη κυβέρνηση είναι και θέμα ύπαρξη και επιβίωση του ίδιου του συναγερμού. Για να λέμε τα πράγματα. Ξέρει ότι αν πάει επίσημα ο δημοκρατικό συναγερμό στη συγκυβέρνηση, την επόμενη μέρα θα υπάρχει άλλο κόμμα. Θα υπάρξει σχίσμα στο δημοκρατικό. Δεν είναι διατεθειμένοι. Είναι... Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι προχρηστοδιουλυδικοί. Έτσι. Πού πας Από το προεδρικό. Το... Ναι. Αυτοί σου λένε, κοίταξε, εγώ τι πειλατειακέ μου σχέσει, εγώ μπορώ να τι κάνω. Θα στηρίζουμε σιωπηλά, και δεν μιλώ για την Πρόεδρο, μιλώ για άλλους, έτσι. Θα στηρίζουμε σιωπηλά τους ψευτοδιορισμούς μας δεν να τους κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να τολμήσουμε επίσημα να κάνουμε τον το πράγμα, διότι να διαλύσουμε ε, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ορθοποδήσει, έτσι. Ναι, αλλά τέλειωσε, τέλειωσε. Ε, όλα... σε τούτον ήθελα να σταθώ λίγο στο προσπαθεί να ορθοποδήσει και απλώ, τώρα δεν το λέω επικριτικά σε σένα, ήθελα λίγο όμω την άποψή σου. Πώ θα ορθοποδήσει όταν στην πραγματικότητα γίνεται αυτό που λε. Δηλαδή, κάποιοι που τη μια λένε αν μπάτε στο Χριστοδουλίδι να αποσχιστούμε, και κάποιοι άλλοι να λένε: Όχι, okay, παρά να αποσχιστείτε, εγώ να πιένω στο Χριστοδουλίδι, είναι έτσι στα μου λοχτά κρυφά, να γαμνέζω τον Είναι αυτό δύσκολο ο ρόλο τη ηγεσία και τη Πρόεδρο. Επειδή όντω υπάρχουν και ο τάση, δεν μπορεί τη μια ημέρα να γίνει μια τάση. Ε, έτσι. Φυσικά Μπορεί η μία όμως... τάση αποδυναμώνεται μέρα με την. Του Λε... τελευταίου μέρε είναι και... αποδυναμώθηκε. Ποια και... Όσον αφορά. Η υπέρ του ο... Χριστοδουλίδη ναι, ή η άλλη... Ανή... Όσον αφορά το έρισμα στην κοινωνία. Θεωρώ ότι και με τι αποτυχίε τη διακυβέρνηση ε, και με τα τραγελαφικά τα οποία συνεχίζουμε να βλέπουμε δέκα μήνε, αυτή η τάση όσον αφορά τουλάχιστον τη βάση του κομματός αποδυναμώνεται. Αποδυναμώνεται φυσικά μαζί και η, ε, η η προσπάθεια ή το willingness, α πούμε, κάποιον να έχουν πιο επίσημε ε, ε, επαφέ. Τώρα, αποδυναμώνεται να κάνουμε λίγο το συνήγορο του, του ελέφαντα. εδώ ένα από του ανθρώπου που έχουν παραδεχτεί ότι ήταν, επισκέπτονταν το Προεδρικό, είχε βγει ανοιχτά τη Δεύτερη Κυριακή υπέρ του Χριστοδουλίδη, ο Νίκο Τορναρίδη, είναι ο άνθρωπο ο οποίο ο συναγερμό επενδύει σχεδόν έβαλε όλε τι φύσει του πάνω στον Τορναρίτη για τι δημοτικέ εκλογέ. Πώ αποδυναμώνεται αυτή η τάση, Μα αποδυναμώνεται ενώ εννο... η τάση στο να θέλει επίσημα να μετέχει στην κυβέρνηση. Ε, και σου λέω, καλέ σχέσει από αρκετού ε, συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ mm -hmm. του προεδρείου. Ε, τώρα ο το Τορναρίτης, εντάξει, ο το Τορναρίτη είναι ένα πολιτικό, έχει 20 χρόνια που είναι στην... παραπάνω, πώ τις στι Ένι, πρόσφερε ένα, αυτά που πρόσφερε στο κόμμα, αν θεωρώ ότι μπορεί να ταυτιστεί. Η επιλογή του για δήμαρχο είναι κάτι άλλο. Είναι μια, μια μετεξέλιξη τη πολιτική του καριέρα. Mm -hmm. ε, τώρα, ήθελα να δούμε ένα θέμα, διότι εσύ, ως, ήθελα εδώ να επικαλεστώ και λίγο την προσωπική σου εμπειρία. Έκαμε και στο Προεδρικό, αλλά έκαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και αυτό που μου έκαμε εντύπωση είναι στον ανασχηματισμό αλλά και στις διάφορες διαρροές και φημολογία που υπάρχει είναι ότι ε, η ομάδα του Προεδρικού είναι στο απειρόβλητο. Δηλαδή αν, θεωρεί, αν άλλαξε το 37% των υπουργών και υφυπουργών μέσα σε 10 μήνες είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Εντάξει, θα μου πεις ότι μια ήταν η δόξα οικομοδρόμου που ήταν αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, αλλά και παρετήθηκε, ήταν άλλα τα δεδομένα. Η ομάδα του Προεδρικού Επινίκου Χριστοδουλίδη είναι στο απειρόβλητο. Εντάξει, προφανώ του έχουν εμπιστοσύνη. Καλά, και του yeah, άλλου του yeah, είχε yeah. εμπιστοσύνη. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να έχει τόσο σοβαρά προβλήματα που να αλλάζει το 37% των μελών του. Yeah. Εξαρτάται μην... πώ καταλογίζει την ευθύνη. Αν καταλογίζει την ευθύνη προσωπικά στου υπουργού, ανεξαρτήτω τη προσπάθεια συντονισμού από το προεδρικό ή οτιδήποτε άλλο, ε, τότε καλά πράττει. Απλώ θα με διευκρινίσουμε ότι η ομάδα του προεδρικού, όπω την αποκαλεί, είναι η μεγαλύτερη που υπήρχε ποτέ στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά ανεστήθηκε ναι ένας τόσο μεγάλος <coughs> μηχανισμός έτσι, ε, με αποσπάσεις, με συμβούλους ακριβώς για να υπάρχει αυτό το οποίο και ήδη το πολυδιαφημίσαν και έγινε το ώρα, το, ναι. η γραμματεία συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Τώρα αν είναι συντονισμένο το κυβερνητικό έργο αυτή τη στιγμή ε, νομίζω μπορεί να το κρίνει ο καθένα μα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Δεν είναι. Και να σου δω εγώ πιο παραδείγματα τα οποία εγώ δεν θα ανέχομαι προσωπικά. Ω Υπουργό Οικονομικών, το να με αδειάζει δύο φορέ ένα Υπουργό δημόσια για στη Βουλή και ακόμα δύο κάποιο άλλο. Θέλει να. Επειδή εγώ δεν το ξέρω να μα πει. Δηλαδή, μια φορά, η μια φορά ήταν. Δύο φορέ μάλιστα. Η μια ήταν στη Βουλή με την κυρία Μπόπιν Κανάρη που άδειασε κανονικά το Υπουργείο Οικονομικών, ότι εμεί θέμα... θέλουμε να λάβουμε το Υπουργείο Οικονομικών με μεγάλε προβλήματα. Στο θέμα του Γεσί. Για θέματα του Ισάμπουλα, μετά από κάποιον. Πώ θα διατηθεί όταν τον δίλια του, τα mm -hmm. ούλα, να μένουν που είσαι λεπτομέρειε. Ναι, 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 αλλά ναι, ναι. δεν μπορεί ένα υπουργό να πιένει να διάζει τον συνάδελφό του στη Βουλή. Έτσι. Ε, το ίδιο έγινε με την ΑΤΑ. Εξ γνωρίζουμε, ο κύριο Κεραυνό ένιχε ιδέα για την ΑΤΑ. Το έμαθαν μετά εν ρωτήθηκε εξ όσων εγγράφτηκαν και εξ όσων mm -hmm. τη χάνει να είναι και δικέ μου πληροφορίε. Εγώ να ήμουν υπουργό οικονομικών και να περνούσε ένα τα χωρί να ξέρω. Τώρα, ή, για να, να πήγαινε όμως... Εγώ... συνάδελφο μου. Επού είναι το συντονισμό του. Ακριβώ. Εδώ ήθελα να δω. Ή πήγαινε συνάδελφο μου να με αδειάσει. Ναι. Εμεί ξέρει, Αντρέα, πόσε διαφωνίε είχαμε. Ό, να θυμηθούμε το γεσί. Μα ξε... μπορεί να. Δεν έξω. Να το πω ευγενικά, αλλά mm -hmm. ανεβαίνουν απίστευτα οι τόνοι. Και μέσα στο Υπουργικό και σε κατηδίαν. Έτσι. Και ενώπιον του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Αλλά, κυρίε και ε μια κυβέρνηση λαμβάνεται μια απόφαση. Mm -hmm. Εγώ, α πούμε, είχα εντόνες απόψεις για το Γεσί. Για την αρχιτεκτονική του. Ήμουν έναν δύο. Ήχ, ήμουν από τους σχεδιαστές του σχεδιαστέ του πολεασφαλιστικού προεκλογικά. Ωραία, κύριε. Έτσι, ακώθηκα με μ' αμπορίδη. Mm -hmm. Όταν ελήφθηκε η απόφαση. Ε, και ρώτα τον Κωνσταντίνο τον Ιωάννου. Uh, πόσο να βοήθησα, επειδή αυτή ήταν η απόφαση. Mm. Και ούτε βγήκα δημόσια να διάσω. Το ίδιο είναι και οι συναδέλφοι μου, οι οποίοι και ο κάθε συνάδελφο για το Υπουργείο είναι Οικονομικό. Ξέρει, έχει πολλά αιτήματα. Διότι η θεωρία έχουν πάρει. Θέλω παραπάνω λεφτά, παραπάνω λεφτά, παραπάνω έργα, επειδή κρίνεται η δική μου επιτυχία. Ε, ο, 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 ο Υπουργό Οικονομικών. Έχει και δευθύ, του πάνε πάνε, ρόλο του να πάρει. δεν έφτιαγαν συνάδελφοι να πάρει να με αδειάσουν. Αλλά, συγγνώμη, ο ίδιο άδειασε. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία άδειασε δημόσια και όχι μία φορά τους δικούς του mm -hmm, mm -hmm. τους συνεργάτες ποιος υπουργό που σέβεται τον εαυτό του θα δέχεται τον εαυτό το αδειάσμα πως μπορείς να κάνεις βίντεο σκηνοθετημένο και να βάλεις τις φωνές της υπουργού σου για τον τρόπο μιλά τη ε, Άννας της Κουκίδου για τη Άννας της Κουκίδου ε, πως είδαμε... γίνεται μετά να διαρρέεις ότι δεν είμαι ευχαριστημένο και θα κάνω ένα σχηματισμό πριν του 18 μήνε χωρί να σου πει τίποτα. Και μετά να έρχεσαι πάλι με βίντεο να το τραβά πίσω. Ε, Τούτων το πράγμα. Ξέρει, επειδή υπάρχουν χαρακτηριστικά του ηγέτη τα οποία είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένα. Που το Harvard Review, το Business Review, που κέντρα. Ε, δύο από τα χαρακτηριστικά πρώτα απ' όλα είναι ο σεβασμό. Mm -hmm. Και ο σεβασμό του subordinates, στου πιο κάτω σου. Για να του εμπνεύσει και να τους καλύψεις. Αυτό είναι αποδεδειγμένα δεν υπάρχει ως χαρακτηριστικό γιατί. Και το δεύτερο είναι και η αποφασιστικότητα. Έτσι. Έναν από τα 10-15 κύρια χαρακτηριστικά είναι τούτα. Έτσι. Το να βιάζει του υπουργού σου με ένα Αναστασιάδη που ήταν οξύθυμο Αναστασιάδη. Πολύ οξύθυμο. Mm -hmm. Μα ξέρει πόσε φορέ μα εγγραφεί στο γραφείο και ε, ε, κάμε Και όλου του υπουργού. Και μου συμπεριλαμβανομένου και εσύ έχεις και ιδία γνώσης συνεργάτης του. Ωραία. Δημόσια να στηρίζετε τους υπουργούς του. Κύριε, όταν δεν σου γαμνή φτιώξε τον. Μην τον εξεφτυλίζεις δημόσια. Ωραία. Εδώ απλώ ήθελα να βάλω ένα παράδειγμα, διότι το διάβαζα προχθέ στην, καθημερινή. το έγραψε η Μαρίνα Οικονομίδου και θεωρώ ότι εντάξει, έχει δύο αναγνώσει. Θυμάσαι την περίπτωση τότε που υπουργό δικαιοσύνη ήταν η Έμιλι και ο Εδεχόταν Πειρά, δεν θυμούμε τώρα για ποιο θέμα, και γινόταν μια δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία ήταν η κυρία Γιολίτη, με, ο πρόεδρο Αναστασιάδη και απευθύνθηκε ο Αριστίδη Βηγέτσο με, με ερώτηση με. στην κυρία Γιολίτη. Και ο Αναστασιάδη το επήρε πάνω του για να τη προσφέρει πλήρη γάλα. Για απαντήσει η Γιολίτη, και το μικρόφωνο Τούτων. Είναι το άλλο άκρο τούτου που κάνει ο Χριστοδουλίδη. Όχι, είναι ένα άκρο. Εγώ δεν είναι ένα κόμμα. Επειδή ήμουν και εγώ, σε, όχι σε εκείνον το επίπεδο του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Αλλά πολλέ φορέ, είτε στη Βουλή είτε σε συναντήσει, επί να κατηγορηθούν από κάτω. Εγώ πάντα έπαιρνα τον λόγο, είμαι εγώ εδώ και του υποστηρίζει. Τώρα, η να μπε γίνεται μετά. Αλήντα. μεταξύ μα. Τα ενίκο μη αν ενδύμου. Ακριβώ. Τα ενίκο μη ενδύμου. Ωραία. Τούτα τα μέσα είναι καθαρά και θέματα πολιτική ηθική και πράξη. Έτσι τα οποία βλέπουμε σε αυτήν αυτή τη στιγμή. Τώρα, να, να δούμε λίγο την... Νιώθω ότι η, η, μετά από δέκα μήνες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε μια βελτίωση, αν θέλει που δεν υπήρα από αποκτάσει τους δέκα μήνες σε μια θέση όπως αυτήν του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά... Ε, έχει ε, πομούσουρα του τη δουλειά. Δηλαδή, ο απερχόμενο υφυπουργό καινοτομία φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μία μία κόντρα να θέλει, με την υφυπουργό παρά το πρόεδρο όσον αφορά του σερβέρση στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο, ο απερχόμενο υπουργό άμυνα είπε: Θα μιλήσω την κατάλληλη στιγμή. Η κυρία Κανάρη είπε: Ό,τι έχω να πω, θα το πω αύριον, Πότε είναι στην, η δια, αύριο. Την αύριο η παράδοση. Αφορά. Και ε, το τελευταίο που ευκήκε είναι ότι ενώ όλοι θεωρήσαμε ότι έκαμε ένα άνοιγμα στους οικολόγους με τον διορισμό της κυρίας Θεοδοσίου. Ευκήκαν οι οικολόγοι. Ευκήκαν οι οικολόγοι ναι. και είπαν όχι μόνο δεν συμφωνούμε ούτε καν μας ερώτησε. Ναι, φυσικά προηγήθηκαν και κάποιες δηλώσεις του υπερδίκη. Ότι, ακριβώς, γι αυτό ότι εγώ είμαι ανοιχτό. Εχθέ ε, κάπου, κά, κάπου μιλούσα για αυτό το θέμα και είπα ότι Φαίνεται ότι μετά την συνέντευξη του Περδίκη ναι. που είπε ότι είμαι ανοιχτό να συμμετάσχω, να στην ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ε, ανταποκρίθηκε. Δηλαδή, έστειλε του το μήνυμα ότι ακούω τι λέει, έλα και εσύ στην κυβέρνηση. Α. Φαίνεται όμω ότι δεν έγινε με κάποια συνεννόηση ούτε αυτή η κίνηση. Εγώ τι δηλώσει των κομμάτων δεν και, και πάρα πολλά επί τη μετρήτη. Ενδεχομένω να μην έγινε, εγώ βρίσκω το λίγο δύσκολο να πιστέψω ότι δεν το ήξερα ξέροντα και πώ δράει και ο ίδιο ο, ο ε, Απλώ ενδεχομένω να δούμε εντάξει, αλλά επίσημα δεν μπορεί να να. Ναι, αλλά εν ένα πράγμα να με βγω επίσημα yeah. να πω ότι συμμετέχω και ένα άλλο πράγμα να βγω και να πω εσύ φωνώ με τον διορισμό που έκαμε και δεν. Μα ερώτησε καν. Είπε ότι δεν συμφωνώ. <σφύ> ναι, <σφύ> νομίζω Άξι. έτσι είπε. Έμπορο να κρίνω. Σίγουρα εντάξει. Ο επίτροπο δεν ότι ούτε εκτελεστική εξουσία. Σύμφωνοι. Αλλά συμβολικά ναι, είναι σαν να μετέχει στην κυβέρνηση. Αλλά είναι μια κίνηση που κανονικά θα μπορούσε κάποιο να του την πιστώσει και πριν περάσουν 24 ώρε. Δηλαδή θέλω να καταλήξω, λεβάζοντα όλα αυτά τα παραδείγματα, Ε, τελειώσαμε με την ιστορία τη κυβέρνηση. Ή μήπω πάμε σε ένα δεύτερο γύρο. Την ιστορία μια. Ότι τέλειωσε με τον. Εντάξει, έγιναν καλέ, ούτε κάμπινουμε λάθη, έγιναν κάποια λάθη. Τον περασμένο Μάρτιν, ήρθε το ραδιόρθωσα. Τα κάρι να πάει καλά. Και όλοι ε, okay. θέλουμε να πάει καλά. Και δεν μπορεί να κρίνει κατ' εμέναν έναν υπουργό, αν δεν δοκιμαστεί πας, πας στην καυτή καρέκλα του Υπουργού. Η καρέκλα του Υπουργού δεν είναι όπω την καρέκλα ούτε του ακαδημαϊκού, ούτε του τεχνοκράτη, ούτε του διευθυντικού στελέχου ε, επιχείρηση. Έχει ιδιαιτερότητε και είναι πολύ πιο καυτή. Α του δοκιμάσουμε, αλλά επειδή υπάρχουν τα ελλείμματα σε κεντρικό επίπεδο, των οποία αναφέραμε πιο πριν, νομίζω ότι έντυχε μόνον οι Πρέπει η φιλοσοφία και το όραμα γενικά τη κυβέρνηση να αναπροσαρμοστεί. Κάποιο θα κά, έλεγε ότι ε, ε, αν το πρόβλημα αυτή τη κυβέρνηση αυτή τη διακυβέρνηση ήταν κάποιοι υπουργοί, ε, θα φανεί τώρα. Ή αν είναι κάποιον άλλον το πρόβλημα. Γι' αυτό που ενδιαφέρον, ο επόμενο χρόνο, το επόμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε πώ θα κυλήσει το, το πράγμα. Ξέρεις, έγιναν τις, την, την περασμένη εβδομάδα όταν, όταν γινόταν η συζήτηση αν θα γίνει ο ανασχηματισμός και πριν παρετηθεί ο κ. Χατζηζαχαριάς που θεωρώ ότι αυτό ήταν ο κατα... όχι ο καταλήτη, αλλά προκάλεσε. Μπορεί και να ήταν ένα... και ο καταλήτη αυτό. Ναι. Ε, ναι. Ε, θα έλεγα όμω ότι έγινε στην Ελλάδα ένα σχηματισμό που έκανε ο Μητσοτάκη. Ναι. Ο οποίο διέρευσε νομίζω, από ότι μου είχαν πει κάτι οι φίλοι στην Αθήνα, γύρω στο μεσημέρι, γύρω στι 12 με 1 και η ώρα 6 το απόγευμα ήταν τελειωμένη η δουλειά. Δεν ήταν συνεντεύξει μετά, όπω έγινε η διαχείριση στην Κύπρο. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Όπω κάνουν όλε οι σοβαρέ χώρε. Θεωρώ. Εντάξει. Δεν προαναγγέλλεται, ρε παιδί μου. Προ... Ναι, ε, δεν υπάρχει... σημαντικό Και Στηρία. διαφημίζει το. Ε, γίνεται δεν το πράγμα. Συμφωνώ. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική. Εσύ ή ο επικοινωνιακό. Ε, Ήταν ε, καθαρά ε, 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 επικοινωνιακό ε, το πράγμα. Νομίζω... Αλλά πέμε ποια είναι η επικοινωνιακή λογική. Ένα η επικοινωνιακή λογική. Νομίζω ότι αυτό έβλαψε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Σε προσωπικών. Όχι ω. Ότι ένα άνθρωπο ο οποίο εχειρίστηκε αυτό το πράγμα πολύ λαθασμένα είναι η κουβέντα τα ενίκωμη ενδύμου. Δηλαδή, αν εσύ και εγώ έχουμε μια σοβαρή διαφωνία για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, να μην πάμε σε πιο σοβαρά θέματα, σε πιο μεγάλα, Αυτή τη διαφωνία εν να τη βκαλούμε στον αέρα. Δεν μιλώ για πολιτικέ διαφωνίε. Μιλώ για το ε, πώ είναι ώρα να πάει η εκπομπή, τη ημέρα να τη γράφουμε. Ε, 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 και ε, 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 επαναλαμβάνω, εσύ είσαι ο επικοινωνιολόγο. Εγώ θεωρώ με τα λίγα που ξέρω ποιοι επικοινωνία. Ότι ο πρόεδρο θεώρησε ρε παιδιά, πρέπει να βρούμε τα πατήματα μα. Εντάξει, ε, ε, υπήρχαν αστοχίε, άρα πρέπει να κάνουμε έναν restart. Επικοινωνιακά εξαρτώμενο πάντα ο είναι. Είπε ότι το restart καλύτερη περίοδο που την παραμονή τη πρώτη χρονιά ένεσαι. Οπότε με τον νέο χρόνο γυρίζουμε στη σελίδα. Και επίε, δεν είναι, εν του έφυγε η συνέντευξη στο φιλελεύθερο. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιο το ανάδειξε ενό φλέγον θέμα με σαφή δέσμευση για πριν του 18 μήνε. Την ίδια ημέρα, τρία άλλα εντύπα, δύο εφημερίδε και sites, άρα η διαρροή υπήρχε. Ήταν οργανωμένο. Ήταν οργανωμένα επικοινωνιακά, νομίζοντα ότι έτσι θα κάνει το restart. Έτσι. Οργανω... Οργανωμένο να αποδομήσει του υπουργού σου, να του ξεφτυλίσει του υπουργού σου, να δημιουργήσει έλλειψη εμπιστοσύνη με του υπουργού σου. Να δημιουργήσει πολιτικό κουτί των Πώ. και μετά ακολουθήσαν τα άλλα. Mm -hmm. Ο άλλο που αξιοποιεί, αλλά λέει ο κύριο: Εγώ είναι να φύγω, αφού είναι έτσι τα πράγματα. Ακολούθησαν πάλι το τραγελαφικό. Που και, πάλι είσαι επικοινωνολογό και πέρα μου: Ήταν η δεύτερη φορά που με βίντεο το οποίο διαρρεύσα. Είπαν: Το ρεπεθίκαμε, ναι, δεν είναι έτσι. Μην ακούτε είναι να μπουγράφουν οι εφημερίδε. Ναι, ναι. Που πάλι το διέρεψε. Δηλαδή: Πάει να γίνει συνήθι πρακτική του το πράγμα. Ναι. Ε, σωστά επικοινωνία έχουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, η, η δουλειά τη επικοινωνία, όπω αρκετέ άλλε δουλειέ, είναι μαθηματικά που στο τέλο έχει μια σωστή απάντηση. Ε, απλούστατα, εδώ θα μπορούσα να σου πω πολύ ξεκάθαρα ότι αν υπάρχει κάτι που δεν νομίζω να βρει κάποιον που να σου πει σωστή επικοινωνία, επικοινωνική πρακτική, είναι όλα αυτά που περιγράψε. Δηλαδή, είναι κόκκινε σημαίε. Είναι παντελώ λανθασμένε ενέργειε. Οι οποίε ενδεχομένω να μα παραπέμπουν στο ποια μπορεί να είναι η πηγή του πραγματικού προβλήματο που αντιμετωπίζει η διακυβέρνηση Χριστούγεννη ή την, αυτό που εγώ επιμένω ακόμα, θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημαντικός βαθμός απειρία την οποία αυτή την απειρία καλύπτει με δύο τρόπου. Εγώ δεν το έχουμε εδώ το πράγμα. Γράφτηκε και, και πολλέ φορέ, εντάξει, φάνηκε η πολιτική απειρία. Άνθρωπο, ο οποίο για 10 χρόνια μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, 10 χρόνια παρόν σε όλε τι συναντήσει, τι κρίσιμε, που είχε ένα επαφή με όλου του υπουργού, που ήταν ο μεγαλύτερο σύμβουλο του του Προέδρου, δεν μπορεί να θεωρηθεί άπειρο. Εκ των πραγμάτων. Εντάξει, εγώ επιμένω ότι μπορεί να κάνει 10 χρόνια κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό εξωτερικών 9 χρόνια σε δύο θέσει οι οποίε δεν έχει να διαχειριστεί ανθρώπου ούτε αιτήματα. Είπε προηγουμένω για τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Υπουργό Υγεία, ο Υπουργό Εσωτερικών είναι Υπουργεία του κόσμου. Τότε. Του και έχει να διαχειριστεί και το προσωπικό ναι, σου ναι, ναι. εκατοντάδε. Αλλά δεν ήταν λειτουργούς... απλό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, δεν δε... ήταν απλό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ένα άλλο που λέει ο Κωνσταντινό, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Είναι άλλο πράγμα να έχει να διαχειριστεί. Εσύ πόσε λειτουργού είσαι το Υπουργείο Οικονομικών. Εκατοντάδε. Ναι. Έχω να διαχειριστώ και προσωπικών, του ανθρώπου που κάνουν τη δουλειά στο Υπουργείο και έχω να διαχειριστώ και την πίεση του κόσμου, αν είμαι στο Υπουργείο Υγεία, των οργανωμένων συνόλων, αν είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά τα πράγματα, ούτε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ούτε ω υφυπουργό παρά το πρόεδρο που έκαμες και λέω, το λέω για σένα, δηλαδή εκεί δεν έχει να διαχειριστεί κόσμο. Άρα <συντήριξε> η πολιτική πείρα πως... προκύπτει <συντήριξε> και από το να έκαμε βουλευτή, άρα ήρθε σε επαφή ε, με εντάξει, θέματα. Δεν το να έχει πολιτική πείρα στο κάθε ποστό που πάει στην ίδια. Έτσι. <συντήριξε> Όχι. Αλλά επαναλαμβάνω. Θα μπορούσε κάποιο να σου πει: Δεν αθρούς την είσαι Δέκα ένας χρόνια κάθε μέρα στο Προεδρικό. Σε όλε τι συναντήσει, ε, συμβουλεύεται τον πρόεδρο για όλα σχεδόν τα θέματα ακόμα και τη εσωτερική ε, διακυβέρνηση, που έκανε διάλογο με την κοινωνία εδώ και πόσα χρόνια, ε, που ήξερε, με τύχε όλε τι αγωγέ του Υπουργείου, που έβλεπε, ε, άπειρον δεν το λε. Ωραία. Εντάξει, έχουμε μια διαφωνία Εντάξει. εδώ. Ε, ήθελα πριν κλείσουμε, διότι ε, έλειψε ο χρόνο. Ε, ξεκίνησα να λέω για τον Μητσοτάκι. Πέραν του τρόπου με τον οποίο έκαμε τον ανασχηματισμό. Του σωστού τρόπου επικοινωνιακά που έκαμε τον ανασχηματισμό, επανέφερε στην κυβέρνηση τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Είναι ναι. η τέταρτη φορά που ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη ξαναμπαίνει σε κυβέρνηση είτε του Πασόκ είτε τη Νέα Δημοκρατία. Που κάποιο θα μπορούσε να πει ότι τούτο ο άνθρωπο, τι είπα, Μπορεί να είσαι και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το εξετάσω. Είχε προχθέ στην εφημερίδα κάποιε. είχε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και... Πρώτα απ' όλα θα εσύστη να είχα, τέλο πάντων, θα έλεγα στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνη να διαβάσει τι δηλώσει του Χρυσοχοίδη. Έκαμε ένα Υπουργό Δημοσία Τάξεω ναι, και ναι. Προστασία του Πολίτη για πάρα πολλά χρόνια και έχει πάρα πολύ σοφέ κουβέντε να πει ε, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι την αστυνομία. Απλώ ήθελα να, να, ξεχωρίσω μόνο μία κουβέντα του. Η αποφυγή του λάθους δεν πρέπει να καταλήγει στην ιδεολογία τη απραξίας. Και ναι, εμεί ναι, στην ναι, Κύπρο ναι, ναι, και αυτή η κυβέρνηση πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν, προσπαθεί να μην φάει κόλ. Προσπαθώντα να μην φάει γκολ, έβαλε γκολ. Προσπαθώντα να μην κάνει λάθο, έκανε πολλά πράγματα. Και θεωρώ ότι το, το ουσιαστικό πρόβλημα τη κυβέρνηση είναι αυτόν. Η προσπάθεια, δηλαδή, δεν θα πάω στο επικοινωνιακό, να υπάρχει μια μεγάλη έμφαση στην εικόνα αλλά νομίζω ότι η ουσία του προβλήματος έχει να κάνει με το ότι προσπαθούν να μην κάνουν το λάθος. Και οι υπουργοί εφτάσαν σε αυτόν το σημείο, πολύ που τους υπουργούς τη της κυβέρνηση αυτής. Και το συμφωνώ πολύ τα μαζί σου. Είναι πολύ πιο εύκολο να μην φθαρείς όταν δεν κάνεις τίποτε, παρά όταν είσαι μες στα χαρακόμματα. Αλλά δυστυχώς και επανέρχομαι ότι αν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία συμπεριφέρει τον τρόπο τον οποίο συμπεριφερθήκε, τότε αυτόν τον οποίο σωστά επισήμανε, οθεί το, δηλαδή την απραξία mm -hmm. να μην κάνει λάθο. Έτσι. Και δεν είναι τούτο το ζητούμενο για τη μια σωστή ε, διακυβέρνηση. Εντάξει, νομίζω ε, ότι ούτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ούτε ο υπουργό, τούτον που λέει το, μεν κάνει πολλά πράγματα να με φθαρει, τούτον. Σε, σε, άλλα επίπεδα πολιτική. Όταν φτάσει στα κορυφαία επίπεδα, δεν ναι, ναι. μπορεί να κάνει τίποτε αν πα Λοιπόν, πρώτη εκπομπή του 2024, αρκετά, αρκετών υλικών. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σα.